Καλημέρα. Ναι, πήρα καινούριο εργαλείο. Ναι, είναι παπί. Όχι οποιοδήποτε παπί. SIM VF185. Όχι ένα απλό παπί. Πάμαρος. Πάμε να τα δούμε. Τι κάνει αυτό το παπί. Γιατί το πήρα, τι λέει για μένα. Πολλοί κόσμος με ρωτάει που με έχει δει. Και ας τα αναλύσω λίγο. Μια παρουσίαση να κάνω έτσι μικρή. Μετά από 4-400 χιλιόμετρα που έχω κάνει. Νομίζω έφτασε η ώρα του. Μόνο για να δούμε επιτάχυνση, το παπί αυτό δουλεύει ψηλά, είναι δυνατό, φρένα είναι πάρα πολύ καλά, να τα φρένα, πάρα πολύ καλά, δεν θέλω καλύτερα. Έχει μπροστά ABS, πίσω δεν έχει, πατάς μπροστινό, πιάνει το ABS, δουλεύει ωραία, δεν πολύ το καταλαβαίνεις. Πίσω όμως κλειδώνει τροχός, για κάποιους μπορεί να είναι επικίνδυνο αυτό. Το μοτεράκι ψηλά δουλεύει πάρα πολύ ωραία, πολύ γραμμικά και δίνει ψηλά, κάνεις έτσι εδώ. Δίνει. Και αυτό βοηθάει πολύ στον ανήφορο. Το κοντέρ κλέβει, πάει χιλιόμετρα, κάτσε να κόβω εδώ πέρα, είναι επικίνδυνα. Φρένα μια χαρά, για τρεμουλάκι έχει. 75, δεν τρέμει, το έχω βάλει βέβαια και αυτό και εδώ αρχίζει και τρέμει, να το τρέμουλο, εδώ, έχει τρεμουλάκι, στα 50, στα 100 δεν έχει, τώρα είναι το λάστιχο φταίει, που μου έχουν πει που φτιάχνει, κοίτα εδώ η πρώτη, πώς το Δευτέρα, τα δίνει ψηλά, του έχω κάνει πολλά χιλιόμετρα, στην πόλη, εντάξει, για την πόλη είναι φανταστικό, είναι παπί, Okay, το κόψιμο του είναι πάρα πολύ καλό και εδώ τι κύκλο έχω για να στρίψει. Εδώ τέρμα κλειδωμένο. Κοίτα πως κόβει. Κοίτα πως κόβει, δεν το έχω ξαναστρίψει τόσο πολύ. Ελαφρύ. Έχει αρκετή δύναμη. Ναι, του έχω κάνει και ταξίδια. Στρίβει πάρα πολύ ωραία. Γιατί έχει κάποια δύναμη να βγει, εκεί που κολώνει, θα το δούμε, ανηφόρα, είσαι μεγάλη ανηφόρα, δηλαδή στα 100 χιλιόμετρα, 120 και έχει τέτοιο ανήφορο δρόμος, εκεί είναι θεματάκι. Το καλό του ποιο είναι, ότι κατεβάζεις Τετάρτη, είσαι μέχρι και ανεβαίνεις, κατεβάζεις Τετάρτη και τραβάει, γιατί εκεί αποδίδεις 9.000 στροφές, τα 18 άλογα. Εντάξει, δεν το πάω και τη συνέχεια. Αυτό εδώ είναι. Θα το δούμε καλύτερα μετά. Πάπαρος. Για να δούμε λίγο πως ανοίγει. Στροφάρι. Ας μην τρέχω όμως. Προς το παρόν έχω τα εργοστασιακά λαστιχάκια. Μια χαρά πατάνε, φρενάρουνε, στρίβουνε. Ανάρτηση καλή. Απλά ξεχνιέσαι και τρέχεις με αυτό. Δεν κάνει θόρυβο, πάει χαλαρά. Έχει άτμιση, τίποτα βελτίωση δεν έχει. Νομίζω και το τζαμάκι αυτό τώρα που του έχω βάλει. Έχει αυξήσει λίγο το κουνηματάκι αυτό. Γιατί αυτό εδώ έχει κάτι σύστημα εδώ περίεργα. Πολύ βάρος. Έξτρα. Καθρέφτες καλή. Για να το δούμε λίγο καλύτερα. Να, ένα μπροστινό. Μια χαρά, πισινό. Δεν έχει ABS. Αυτό είναι το υπερπαπί που πήρα. Όχι απλό παπάκι. Υπερπαπί. Και έχουμε και λέμε SIM VF185 ABS Euro 5. Λοιπόν, εδώ το SIM. Μοντεράκι 185, ουσιαστικά είναι 183 κυβικά, 18,5 άλογα. Το έχω εδώ πόσο καιρό πάρει. Το έχω 2 μήνες. Έχω κάνει 4.500 χιλιόμετρα.
Έχει μετρητή βενζίνης, ένδειξη ταχύτητας, βολτ μπαταρίας, ώρα. Αυτά. Δεν έχει θερμοκρασία, έχει μόνο αυτό το λαμπάκι, το οποίο όταν είναι κρύο, δεν ξέρω, στην αρχή το δείχνει και μετά σβήνει, τώρα είναι ζεστό. Δεν έχει kill switch, μου λείπει. Και από εδώ παίρνει μπροστά. Δεν κάνει θόρυβο. Στροφάρει ωραία. Έχει ABS. Μπροστά ABS, πίσω δεν έχει. 16 νιουτόμετρα σε 7200, 18,5 άλογα στις 9. 9.000 στροφές. Σασμανάκι. Πρώτη κάτω, όλες οι άλλες επάνω. Εξατάχητο. Σασμανάκι. Πάντα με συμπλέκτη. Τετραβάλβιδο υδρόψυχτο. Κατανάλωση 2,3, εμένα 2,5 μου καίει. 3,2 μου έχει φτάσει σε εθνική. Δισκοφρενάκι μπρος και πίσω. Μπροστά νομίζω 2,50, πίσω 200. Φρένα έχει πάρα πολύ καλά. Σελίτσα ωραία την έχω αλλάξει. Η άλλη ήταν πολύ σκληρή. Τζαμάκι για τον αέρα έχω βάλει. Ένα φως, λεντάκι. Και μπακαζιέρα, τιούμπλες ελαστικά. Με διάσταση, πού είναι η διάσταση, 90-80-17. Εργοστασιακά έχω πάνω και πίσω 120-70-17. Λαστιχάρες είναι, εντάξει, μπορεί να κάνει λίγο τρέμουλο. Ας μην καίει η τσάμπα. Εδώ πίσω φρένο, εξάτμιση. Έχω πέσει γιατί μου έχει πεταχτεί ένα σκυλί. Παίρνει μπροστά. Με πρώτη σβήνει. Νομίζω επειδή έχω κάτω το stand. Ναι, γι' αυτό. Νεκρά. Πολλές φορές το σβήνει με το stand. Μου λείπει το kill switch. Θερμοκρασία δεν δείχνει. Αυτά. Σελίτσα από κάτω εδώ. Σέρβις ανά 3, ντεπόζιτο εδώ, 6 λιτράκια, λίγο μικρό μου είναι για αυτονομία εμένα. Έχει εδώ πολύ ωραία αυτά τα σιδεράκια, ή πιάνεις κράνος, ή θα δείξω ένα άλλο τσαντάκι που βάζω εγώ και με βολεύει. Αυτά USB έχω βάλει εγώ. Αυτά έχει. Τζαμάκι ωραίο. Δεν είναι απλό παπάκι, είναι πάπαρος. Το πρόβλημα τώρα με αυτή τη σέλα. Ωραία χοντρή, μαλακή. Το τιμόνι. Επειδή είχε σηκωθεί ο κόλος μου, μου είχε έρθει χαμηλά. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Είχα βάλει ένα μεγάλο τζαμάκι, το οποίο ήταν πολύ μάπα. Αυτό δεν έχω να πιάνομαι, έχω βρει κόλπο όμως τώρα. Έχω συνηθίσει τη μηχανή σε ντεπόζιτα. Αυτά. Τι είναι αυτό τώρα, είναι πολύ βολικό, ξεκούραστο. Κινείται με ικανοποιητική ταχύτητα. Μεγάλα λάστιχα, αναρτήσεις καλές. Τι βολικό έχει. Τι βολικό έχει αυτό το μηχανάκι. Πού το έχω γύρει. Πόσο ελαφρύ είναι. Έχει μια άνεση, δηλαδή μου. Είναι ξεκούραστο. Άντε σήκωσε, σου δίνει μια ευκολία. Γιατί μ' αρέσει να κάνω βόλτα με ελαφριά μηχανάκια. Κάνεις αυτό. Πάει να σου πέσει. Εντάξει. Είναι πανάλαφρο. Είναι ξεκούραστο. Το παρατάσου που να είναι. Δεν έχει έννοια. Μη σου πέσει. Και άμα σου πέσει, μη σπάσει. Φτηνό είναι. Φτηνά ανταλλακτικά. Φτηνά όλα. Βρίσκεις τα πάντα από ανταλλακτικά. Πρώτη φορά μπήκα στο κάρ και είδα τόσα πράγματα. Τόσα ανταλλακτικά για μηχανάκια. Δεν μπορώ να μιλήσω για όλα τα παπιά βέβαια. Εντάξει. Για το συγκεκριμένο έχω κάνει τα χιλιόμετρά μου. Αυτό προσφέρει μου. Είναι μια άνεση. Δεν λέω σε καμία παπί να γυρίσει τον κόσμο, αλλά με παπί ή τέλος πάντων με αυτό το παπάκι θα κάνεις τα χιλιόμετρά σου. Κοίτα άνεση που έχει. Το πέρναγα από την πλατεία σπροχτό. Μέσα από κάποια πλατεία, αφού δεν επιτρέπεται να πάω με το μηχανάκι, το σπροχνά. Μια μπαγκαζιά έχω βάλει, η οποία δεν μπορώ να πω ότι είναι πολύ καλή. Την ήδη την πήρα μαζί με τη βάση. Είναι λίγο
ψεύτικη. Βέβαια την έχω φορτώσει, έκανε τη δουλειά του. Πάμε λίγο σπίτι να δείξω τις βελτιώσεις που έχω κάνει για το ταξίδι. Αυτά για το παπί. Για το υπερπαπί ή αλλιώς πάπαρος. Για να δούμε τώρα τι ευκολία που έχει αυτό και ανεβαίνεις μισθό. Πόσο ελαφρύ είναι. Δεν είναι και το πιο ελαφρύ μηχανάκι που υπάρχει. Πρώτα απ' όλα βάλω νεκρά. Νεκρά. Εδώ είναι μια... Έχω κάνει λάθος, πρέπει να πάω με φορά. Έπρεπε να το πάω με φορά. Τι ανεβαίνει. Εντάξει. Ωραία. Τελικά είναι πιο βαρύ από ό,τι υπολόγισα. Ουχ. Άντε ανέβασε. Κάνω όλο βαρύ μηχανάκι. Ωπα πα 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 πα. Το περίμενα λίγο πιο ελάχρι να πω. Ωπα πα, και έχει μεγάλη κλίση εδώ. Έχει καλή κλίση εδώ. Από εδώ ανεβάζω τα μηχανάκια. Ουφ, για να δούμε τα διεξαρτήματα έχω. Στεγνώνει και πόδι. Έτσι γιατί μπορώ, το σήκωσα στο διπλό. Έβαλα μπρος πίσω τα stand. Έχει και διπλό βέβαια. Πάμε να δούμε τις βελτιώσεις. Βελτίωση πρώτη. Σέλα. Η σέλα η μαμά. Το πρώτο πράγμα που πήρα, η εργοστασιακή, είναι μια φλίδα. Πολύ σκληρή. Λεπτούλα. Του συνεπιβάτη μιλάμε πάρα πολύ κακή. Συνεπιβάτης εδώ είναι πολύ μαλακό. Και μπροστά. Και μπροστά ειδικά εδώ πέρα. Το είχα δει. Είναι πολύ μαλακό. Πρώτο πράγμα για βόλτα με αυτό και χιλιόμετρα, γιατί αυτή είναι... Συγκρίνονται τώρα αυτές οι δύο. Είναι εργοστασιακή, είναι βάση εργοστασιακή, φτιαγμένη από πάνω. Τι φυλάω, έλεγα να φτιάξω αυτήν, θα αργούσε, πήγα και πήρα αυτήν εδώ. Επόμενη αναβάθμιση, βάση για μπαγκαζιέρα, με αντιρρίδες. Πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ γερή. Έβαλα βέβαια αυτή την μπαγκαζιερούλα. Αυτή δεν είναι η πιο γέρη που υπάρχει. Βέβαια δεν έχει πάθει τίποτα. Τζίβι είναι. Τζίβι. Έχει ένα παίξιμο, βέβαια. Άμα είναι άδεια, χοροπηδάει η ίδια. Άμα έχει πράγματα, κομπλέ. Δεν είναι το πιο γέρο πράγμα που υπάρχει. Δεν έχει σπάσει, δεν έχει κάνει κύχ. Είναι λεπτοκατασκευή. Μόνο lock. Δεύτερη πατέντα, δεύτερο απαραίτητο που μπήκε, τρίτο, εδώ USB που τραβάει και δουλεύει μόνο όταν είναι μπροστά η μηχανή. Τι άλλη βελτίωση έχω κάνει? Α, το φωτάκι το μπροστά, μπήκε μια λάμπα LED γιατί δεν φωτάγε καλά, εντάξει έχει κάνει διαφορά. Έχει και DRL το μηχανάκι, έτσι, έτσι. Α, και μεγάλη πατέντα και πολύ απαραίτητο, αυτό γιατί κάθεται έτσι. Πάρα πολύ απαραίτητο, το τζαμάκι μπροστά. Πάω να φέρω το τζαμάκι το πρώτο που είχα πάρει, που ήταν πολύ λάθος. Είναι αυτό, μισό γιατί δεν έχω κάμερα. Λοιπόν, πρώτο τζαμάκι που αγοράστηκε, ήταν αυτό, 25 ευρώ. Μέχρι τα 40-50 χιλιόμετρα ίσως είναι καλό. Το οποίο είναι διπλάσιο έτσι σε ύψος. Δεν ήξερα, είχα ξαναπάρει εγώ τζαμάκι. Οπότε το βγάζω με το που μάλλον το βάζουμε το κουμπώνι με το που πάω 2 χιλιόμετρα. Ερχόταν επάνω μου όλο έτσι. Γύρναγε. Οι βάσεις του δεν είναι πολύ γερές. Το ίδιο είναι μεγάλο. Είναι ελαστικό. Οι βάσεις αυτές εδώ ψιλολυγίζουν. Δεν είναι καλύτερες. Εντάξει. Για κάποιον που θέλει να πάει χαλαρά, 30, 40, 50, ίσως τρώγεται. Το ξύλωσα, έκανα κάτι χιλιόμετρα, έκανα μεγάλο ταξίδι. Είδα ότι είναι απαραίτητο τζαμάκι, δεν ξέρω πώς πάει ο κόσμος ταξίδι χωρίς τζαμάκι και πήρα αυτό εδώ το Puig τελικά, το οποίο ανακατοστάρι είχε, αλλά είναι μια κατασκευή δυνατή. Έχει βάσεις εδώ για καθρέφτη, βγαίνουν πιο έξω που το ήθελα. Είναι πολύ γερό, το μισό βέβαια, μέχρι εδώ μου φτάνει,
Το διπλό του stand, φοβερό για το αγωνιάρικο. Εντάξει, έχει και διπλό stand, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αυτά. Ας το κατεβάσω τώρα. Αυτά με το παπάκι. Ας το κατεβάσω από τα stand. Νομίζω δεν χρειάζεται. Εντάξει, αυτά τα stand της μηχανής. Να βγάλω και το πισινό. Νομίζω δεν χρειάζεται αυτό το stand. Γιατί, άμα θες να ελέγξεις λάδια, να λαδώσεις αλυσίδα, να τεντώσεις αλυσίδα, γιατί χρειάζεται και να τεντώσω. Χωρίς τίποτα, πόδι μόνο. Είναι πανάλαφρο. Θυμήθηκα τι άλλο κάνω, τι άλλο βάζω για το ταξίδι. Εδώ έχει δύο σκατολοίδια για να πιάνει το κράνος. Εγώ έχω ένα άλλο τσαντάκι. Γενικά πουλάνε ένα τσαντάκι που μπαίνει εδώ ανάμεσα. Που το λένε. Δεν θυμάμαι τώρα, ένα μπαίνει εδώ ανάμεσα. Δεν το πήρα. Κόλωσα, λέω ότι άλλα λεφτά δεν πειράζει, θα δούμε. Τόσα τσαντάκια έχω. Οπότε πήρα αυτό. Tailbag είναι. Το έχω βάλει εδώ δύο tie wrap. Το οποίο μπαίνει εδώ. Τώρα έχει κάτι πράγματα μέσα. Ζουπιέται βέβαια. Το κακό του είναι όταν σηκώνεται εδώ. Το πατάει. Αλλά με τα δύο tie wrap πιάνω ένα tie wrap στο ένα. Και ένα tie wrap από την άλλη. Οπότε όταν είμαι πάνω. Έχω κάτι να πιάνομαι. Σαν ντεποζιτάκι λίγο. Και επειδή εμένα μου λείπει αυτό με τα πόδια που πιάνομαι και επειδή η σέλα είναι χοντρή και ο κόλλος μου μπαίνει μέσα, πιάνομαι και από τη σέλα. Δηλαδή το μπούτι μου πιάνει σέλα εδώ από κάτω. Οπότε έχω βρει τρόπο για να στριβώ. Και πιάνω και από αυτό και είμαι κομπλέ. Βάζω και εδώ άλλο ένα τσαντάκι μικρούλι και γυρνάω ταξίδια. Βάζω επίσης ένα τσαντάκι εδώ, το οποίο έχω μέσα κάνα καφέ, τα γυαλιά, τίποτα, τσιγάρα, ηλεκτρονικά, τέτοια, ό,τι θέλω εύκαιρα, εδώ ακριβώς. Πιάνει εδώ με δύο βέλκτρο και δύο tie wraps στην άκρη και πολύ βολικό, ένα ποτήρι καφέ εδώ πέρα, το οποίο είχα ένα τσίγκινο που μου φύγει κάπου στο εξωτερικό. Α, θα βγουν πολλά βίντεο, γι' αυτό γίνεται και η παρουσίαση, για να μην υπάρχουν πολλές απορίες. Α, μου έχει φύγει εδώ το πατητηράκι. Κάπου το χάσα, δεν ξέρω πού. Μου έχει πεταχτεί ένα σκυλί. Έχει βγει εξωτερικό κάτι δύο φορές. Θα βγουν πολλά βίντεο. Γι' αυτό έπρεπε να γίνει παρουσίαση. Για να μην υπάρχουν απορίες. Πού το στρώνω, από κάνω χιλιόμετρα, αυτά. Τα λέμε. Θα δείτε βίντεο. Γεια σας. Άμα θυμηθώ κάτι, θα το προσθέσω. Και...